Άμα ανοίγω τον Ερωτόκριτο, νομίζω πως ανοίγω ένα Ευαγγέλιο. Γιατί θυμούμαι πάντα ότι είναι γραμμένο από ένα πρόγονό μου και μάλιστα συνεπαρσιώτη μου, τον Βιτσέντζο Κορνάρα, τον αγαπημένο ποιητή των αιώνων, θα έλεγα, που και το έργο του και ο ίδιος έχουν περάσει στην ιστορία που δεν θα σβήσει στους αιώνας των αιώνων. Γενιές ολόκληρες νέων αλλά και ηλικιωμένων ανθρώπων εξέθρεψε, όχι μόνο για τον ερωτισμό που έχει, την παλικαριά που έχει, την λεβεντιά που έχει, την αρετή που έχει και την εξυψώνει και την εθέτει πάνω απ' όλα τα ανθρώπινα και τις δίδει διαστάσεις οι οποίες είναι θεϊσές πραγματικώς. Αλλά και γιατί είναι γραμμένο στη δική μας τη γλώσσα, εκείνη που δεν πρέπει ποτέ να ξεχαστεί, να λιμονηθεί, να παραμεληθεί. Αυτή είναι η αξία του Ερωτοκρίτου. Εγνώρισα ανθρώπους οι οποίοι δεν πήγαιναν στο σχολείο καθόλου. Δεν ξέρανε να βάλουν την υπογραφή τους και υπογράφανε με ένα σταυρό. Και λέγανε απόξω τον Ερωτόκριτο. Αυτό είναι φοβερό πράγμα. Κάπου 11.000-12.000 στίχους έχει ο Ερωτόκριτος. Και τους ξέρανε όλους απ' έξω. Βοσκοί τους είδα στο χωριό να έχουνε στη Βούργεντο στον Ερωτόκριτο. Να τον λένε στο βουνό, τον εμαθαίνανε και δεν παίρνανε πια το. Αυτός είναι ο Ερωτόκριτος. Και όπως βλέπετε και τον όγκο ενός Ευαγγελίου έχει. Είναι το πιο αγαπημένο λαϊκό ανάγνωμα, νομίζω, που σε όλη την Ελλάδα. Τον τραγουδήσατε ποτέ, κύριε Φραγκούλη? Νέος βέβαια, τον τραγούδισα. Και στα δίφορα μου, το πρώτο έχω σαν εισαγωγή τους στίχους εκείνους που όταν ο Ερωτόκριτος αρρώστησε γυρεύανε γιατρούς να τον γιάνουν και με κανέναν τρόπο δεν έζανε και είχανε μεγάλη στενοχώρια στο σπίτι τους. Τότε λοιπόν λέει ο ποιητής ότι μέσα σε τούτο τον καιρό που οι μέρες επερνούσαν, 4 μήνα δίφορα ύβρεν οι αρετούσαν. Πάει και κάνει σκεύλητα στου Ρόχορτο τη μάνα, εκείνα εζενίκασε γιατρός και τον Εζάνα. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό, διότι δίνει και μαγικές ιδιότητες, θα λέγαμε, στο μήλο, στην προσφορά του μήλου. Αυτό το μήλο, τα μήλα τα 4 αυτά τα δίφορα, από τα οποία και ενεπνεύστη και ο σύντεκνός μου Μενέλαος Παρλαμάς, πνευματικός σύντεκνος, που με βάφτισε τα δίφορα, εδώ είχαμε τον τίτλο στο βιβλίο, στα 2 βιβλία αυτά, πρώτο και δεύτερο. Και εγώ υποφελήθηκα από το στίχο του Ερωτοκρίτου και όχι μόνο ο Ερωτόκριτος που βρήκε την υγειά του.